Δείτε τώρα, η συζήτηση στην κάτι διάρκεια εξέταση του νομοσχεδίου στις επιτροπές, τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αλλά και σήμερα, μόλις τώρα δηλαδή, τι αποδεικνύεται, ή μάλλον αν θέλετε, το συγκεκριμένο, με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποτελεί ένα βολικό πεδίο αντιπαράθεσης κυρίως μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στα μέτρα που πήραν, παίρνουν, θα πάρουν, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τη διδακταία ύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ευκαιριακά επιδόματα που αποτελούν ένα ελάχιστο δείχτη εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας και επιδόματα που χορηγούνται με κριτήριο τα απαράδεκτα όρια της φτώχειας. Και έτσι η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο ποιος έδωσε περισσότερα επιδόματα, ποια κυβέρνηση επέκτηνε, ποια μείωσε τους δικαιούχους για το ύψος τους, από ποιο κονδύλι έκοψε και αντίστοιχα σε ποιο τομέα έδωσε και άλλα πολλά. Με άλλα λόγια, ακούσαμε για μέτρα που παγιώνουν τη σημερινή βαρβαρότητα, που βιώνουν τα νέα ζευγάρια, οι μητέρες, αλλά δεν την ανατρέπουν. Και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται λύσεις στα εμπόδια που συναντά μια νέα γυναίκα, ένα νέο ζευγάρι στη δημιουργία οικογένειας ως συνέπεια των αντεργατικών, αντιλαϊκών νόμων και των προνομίων στους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Κατεύθυνση στην οποία όλοι σας ομονοείτε. Και αλήθεια, πώς θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα εμπόδια εργαζόμενες γυναίκες που για παράδειγμα το 34% των ασφαλισμένων δουλεύει με μερική απασχόληση και με μέσο ημερομίσθιο 24 ευρώ, μέσο ημερομίσθιο. Πώς ένα ζευγάρι θα αντιμετωπίσει το κόστος, για παράδειγμα, του προγεννητικού ελέγχου που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ και το ποσό αυτό αφορά μόνο το κόστος ορισμένων εργαστηριακών εξετάσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό μια σειρά εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την παρακολούθηση της εγκύου και φυσικά το κόστος των τακτικών επισκέψεων στο γιατρό ή στους γιατρούς αν χρειάζεται. Και μάλιστα ήταν αποκαλυπτικές οι τοποθετήσεις τόσο εκ μέρους των εισηγητών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή, αποδεικνύοντας την πλήρη ταύτιση στο να αντιμετωπίζονται αυτά τα σύνθετα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν συνολικά τη συνθήκη ζωής και εργασίας της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας, όχι με κριτήριο όμως τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες της οικογένειας, αλλά με κριτήριο το όφελος για την οικονομία, για την καπιταλιστική οικονομία. Και με αυτό το κριτήριο, πριν, τέως κυβερνώντες, νυν κυβερνώντες, κοστολογούν ορισμένες ελάχιστες παροχές όπως το επίδομα γέννησης, για να διαχειριστείτε φυσικά τις συνέπειες αυτής ακριβώς της αντιλαϊκής πολιτικής που υπηρετείτε και που αναπαράγεται με την πολιτική σας, γενικεύοντας την ανασφάλεια, την ανεργία, την αποαπασχόληση, τη φτώχεια. Και βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με βάση τα άρθρα 7, 15, 17, 29, εισάγει νέα αντιδραστικά, ρατσιστικά, το είπαμε και στην προηγούμενη επιτροπή, κριτήρια και διαχωρισμός. Κριτήρια δηλαδή κόφτες για τη χορήγηση των επιδομάτων τέκνων, στέγασης, του ΚΕΑ, μετατρέπεται, μετονομάζεται, συγγνώμη, σε επίδομα, τέλος πάντων, στη λογική των περικοπών που διαχρονικά εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Με τον αντιλαϊκό διαγωνισμό παράλληλα, που επιδείξατε και στην Επιτροπή, αλλά και γενικότερα, αν θέλετε, στη δημόσια αντιπαράθεση, τι προσπαθείτε να κάνετε και με βάση και μέσα από την αντιπαράθεση, δηλαδή στο νομοσχέδιο. Να συμφιλειωθεί η εργατική, η λαϊκή οικογένεια, ιδιαίτερα το νέο ζευγάρι, η νέα μητέρα, με μια ζωή με ευκαιριακά επιδόματα και ίσες ευκαιρίες, όπως λέτε. Να παραιτηθούν δηλαδή από την απέτηση για σύγχρονα δικαιώματα στην εργασία, στο ωράριο εργασίας, στην κοινωνική ασφάλεια, στην προστασία της μητρότητας. Να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση σύγχρονων δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών και υποδομών υγείας, πρόνοιας, παιδείας, στήριξη της οικογένειας. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες που αναφέρεστε σημαίνουν ευέλικτη εργασία, με ευέλικτα δικαιώματα, σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, δουλειά τις Κυριακές, ωράριο λάστιχο, ζωή λάστιχο για την πλειοψηφία των νέων. Και είναι πρόκληση, μετά από όλα αυτά, να συζητάτε για τους δημογραφικούς δείχτες και την ίδια στιγμή η μητρότητα να γίνεται συνώνυμο της ανεργίας, της απόλυσης,
της καταστρατήγησης έστω και όσων μέτρων προστασίας υπήρχαν, άδειες μητρότητας, επιδόματα κτλ. Και από τις επιχείρησεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και από το δημόσιο. Συνεπώς, αυτά τα μέτρα και πολιτικές πρακτικές συνθλίβουν την κοινωνική ζωή της γυναίκας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση ακριβώς το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας κατ' επέκταση της οικογένειας. Σπαραλιάζουν τις οικογενειακές σχέσεις και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Και τρίτο σημείο, κύριε Πρόεδρε, τελικά μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναπαράγεται η παροχημένη αντιδραστική άποψη περί ατομικής οικογενειακής ευθύνης για όλα όσα έπρεπε να αποτελούν κοινωνικό δικαίωμα. Και αυτός είναι ο κοινός παρονομαστής για τις τοποθετήσεις όλων των άλλων κομμάτων. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.